Καλησπέρα κύριε Βαξινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή που μας δίνετε. Είστε οικολόγος, είστε ποδηλατιστής. Πόσο έχει επηρεάσει αυτό τη ζωή σας και ποια είναι η δράση σας σχετικά με όλα αυτά? Λιγότερες πιθανότητες έχει ένας ποδηλατιστής ότι εκτός να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, ότι θα έχει καρδιακό πρόβλημα, παρά κάποιος που δεν ασχολείται εντατικά με τη γυμναστική, μπορεί να βοηθήσει την υγεία, να καθυστερήσει την έλευση της άνοιας, της Αλζάιμερ, παραδείγματος χάρη, και μπορεί να καλυτερεύσει τη μόλυνση της ατμόσφαιρας τοπικά και σφαιρικά. Και αν μια κυβέρνηση της Ελλάδος έκανε όλα αυτά, θα ήταν μια καλή κυβέρνηση. Λοιπόν, οι ποδηλάτες έχουν και αυτοί δικαίωμα να δουν και αυτοί μια μέρα στον ήλιο. Το άλλο ζήτημα που ρώτησε τη οικολογία, πώ αυτό επηρέασε τη ζωή μου, διαφωνούν για την γύρη κοινωνική δικαιοσύνη μέχρι το 1969. Που διάβασα ένα άρθρο του Ντενολίναν και Ρόλαντ που ανέφερε για την ζημία στο στρώμα του όζοντος που ξέφυγε από την παρατήρηση των επιστημόνων και είπε. Και τι διάλογο άλλο μας έχει ξεφύγει. Ήλπιζα ότι η Δύση θα μιμηθεί την Ανατολή, την Κίνα και θα μπούμε στα ποδήλατά μας. Αλλαγή επήλθε, αλλά ήταν ότι όχι εμείς βγήκαμε με τα αυτοκίνητα και πήγαμε στα ποδήλατα, αλλά ότι οι Κινέζοι βγήκαν από ποδήλατα και πήγαν στα αυτοκίνητα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το λοιπόν του περιβάλλοντος, ότι καταστρέφουμε αυτό που μας συντηρεί. Worldwide Fund for Nature αναφέρθηκε ότι 70% από τα σπονδυλωτά στην στεριά εξαφανίστησαν από το 1970, δηλαδή ολοκαύτωμα. Ελαττώνται και αυτό είναι ανήθικο αυτού. Και σε αυτό ο Πάπας έλαβε μια πολύ καλή στάση. Προσωρινά έβαλε στην άκρη την αιμονή του με το σεξ και άρχισε να μιλάει για το περιβάλλον. Βέβαια δεν είπε τίποτα για το ότι η Εκκλησία ευθύνεται μέρη για τον υπερπληθυσμό. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι ένας πολλαπλασιασμός των ανθρώπων επί το κάθε πόσο μολύνει ο καθένας από εμάς. Αυτή είναι η επιβάρυνση. Λοιπόν, αν το ένα ξεφύγει ή το άλλο ξεφύγει, δεν έχει σημασία. Είναι σαν να πολλαπλασιάζει το μήκος επί το πλάτος ενός παραλληλογράμμου. Βλέπω ότι δεν θα γίνει ούτε και πρόκειται να παραλληλούμε τα αεροπλάνα, ούτε τα αυτοκίνητα. Όταν θα έρθουν οι καιρικές αλλαγές που θα δει ικανότητες να συντηστούν όλοι οι Ινδοί, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει 100 εκατομμύρια Ινδού, θα θέλουν να έρθουν από εδώ μια. Και τότε υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εδώ, θα σακώνουν. Και δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Δεν έχω ψευδέστηση ότι η ανθρωπότητα θα ξεφύγει από το πρόβλημα που έχει η ίδια δημιουργήσει. Και βλέπω ένα επιτάφιο μπροστά μας που λέει «Άνθρωπος σοφός». Εξαφανίστηκε από την εξυπνάδα του. Έχουμε μια πιθανότητα εδώ της παν-γενοκτονίας, δηλαδή όλα. Και όχι μόνο του γένους του δικού μας, αλλά και του λαού. Όλο τον έβγαινο. Όλο τον έβγαινο. Η ζωή στη θάλασσα απλουστεύει σήμερα. Η Αυστραλία, μια εύκολη χώρα, η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι η πιο ψηλή από όλες τις βιομηχανικές χώρες. 28 τόνους διοξειδίου το άνθρακος ετησίως για τον μέσο όρο Αυστραλό. Που σημαίνει ένας Αυστραλός ισοδυναμεί με 28 Ινδούς. Γιατί ο κάθε Ινδός προσφέρει ένα τόνο διοξειδίου το άνθρακος, μέσο όρο δηλαδή, στην ατμόσφαιρα ετησίως. Λοιπόν, αυτή η χώρα της Αυστραλίας σήμερα που έχει υποκατοχή της τον Barrier Reef, τα κοράλια, το μεγαλύτερο μέρος από κοράλια στη γη, γνωρίζει ότι τα κοράλια δεν έχουν καμία πιθανότητα να επιζήσουν και συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του καστανού κάρβουνου στη γη. Το οποίο θα γίνει ιδιοξείο του άνθρωπος, θα καταστρέψει τα κοράλια, θα κάνει την Αυστραλία που είναι 90% έρημος, περισσότερο ακόμα έρημος. Εν τότε συνεχίζουν γιατί παίρνουν λεφτά τώρα, εδώ και τώρα. Και όχι ενδιαφέρον, είναι μία ενδιαφέρον για τις μέρες της κυβέρνησης. Θα σκεφτείτε
ότι τα κοράλια είναι το μέρος που ένα τρίτο από τη ζωή της θάλασσας έχει να κάνει κάτι με αυτά. Σε 1,5 βαθμούς έχεις 66% πιθανότητα ότι θα χαθεί το παλιέρι. Στους 2 βαθμούς έχεις 99% πιθανότητα ότι θα χαθεί το παλιέρι. Έτσι πάει η δουλειά. Καταλαβαίνεις. Αν στους 3 βαθμούς δεν θα υπάρχει τίποτα. Όχι, τίποτα, ναι. Με 3 βαθμούς και 2 βαθμούς έχεις 99% πιθανότητα. Η Νορβηγία που θεωρούσα ότι θα ήταν καλύτερη μαζί με τη Γερμανία και την Σουηδία, τις σκανδιναβικές χώρες, για το περιβάλλον, δεν τους καθεί. Όταν ήρθαν τις εκλογές και τα δύο μεγάλα κόμματα που κατέβηκαν στις εκλογές είπαν ότι θα συνεχίσουμε την έρευνα για να βρούμε κοιτάσματα πετρελαίου. Διαβάστε την φίλια, γιατί τώρα πρέπει να παραγγείλει στο αεροπλάνο το αυτοκίνητο, το πλήστον τον πληθυσμό, γιατί ξέχασε το ότι θα έχει solar cells και ανεμόγυρους που θα σου προσφέρουν την ενέργεια για όλο τον κόσμο. Ξέχασε, δηλαδή υπάρχουν μεγάλα προβλήματα αυτά. Και τίποτα μην προσθέσει στην ατμόσφαιρα που να την ενοχλήσει από εδώ και μέχρι το κατέρου. Από και από τώρα θα ανέβει η θερμοκρασία από μόνη της, τα επόμενα 1000 χρόνια θα έρχεται. Που δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα εφικτική για την ανθρωπότητα να ζήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε να καλύψουμε νέους πλανήτες για να επιτύχουμε εκεί. Ίσως αυτό να είναι το πιο... Όχι, καμία θέληση. Όχι, πρόσεξε. Πρόσεξε εσύ, Σταύρο. Εδώ έχουμε μία άρτια ατμόσφαιρα, κάλλιστη φιλικά προς εμάς και δεν μπορούμε να τη συντηρήσουμε. Και θα βρούμε άλλες πλανήτες για να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα εκεί που είναι φιλική προς εμάς και να τη διατηρήσουμε. Δεν είσαι πολύ αισιόδοξος όπως λέω. Δεν ζητάμε και πολλά πράγματα. Τουλάχιστον να φτάσουμε στο 1600. Διαφωτισμός και αγάπη για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.